Το δεύτερο εξάμηνο του 2008 θα ξεκινήσει η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία, με την Τουρκία να αποτελεί τον τρίτο στρατηγικό εταίρο. Η ανακοίνωση έγινε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σκιούφα από τα Γιάννενα, όπου εγγενίασε το παράρτημα του ΕΦΕΤ στην Ήπειρο και δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα στην αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας, αφού εκτός από συγκοινωνιακός, η Ήπειρος μπορεί να καταστεί και ενεργειακός κόμβος. Ο κ. Σκιούφας τόνισε με έμφαση ότι η κυβέρνηση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που θα μπορέσει μελλοντικά να εκμεταλλευτεί τις διακλαδώσεις του αγωγού προς ενεργειακό της όφελος. Επισημαίνω πως το σχέδιό μας προχωρά ταχύτατα, καθώς έπειτα από την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας με την Ιταλία το Νοέμβριο του 2005 και την πρόσφατη υπογραφή στην Αθήνα πριν περίπου 2 μήνες με τον Ιταλό συνάδελφό μου του πρωτοκόλου συνεργασίας μεταξύ των 2 χωρών για την κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου, να πω ότι το επόμενο διάστημα υπογράφεται η τριμερής διακρατική συμφωνία μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδος και Τουρκίας για τον καλούμενο πλέον νότιο ευρωπαϊκό διάδρομο φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδος και Ιταλίας. Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2008 ξεκινά η κατασκευή αυτού του έργου που ανοίγει το δρόμο για να φτάσει το φυσικό αέριο στα Ιωάννινα αλλά και σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ο αγωγός αυτός αποτελεί τον κορμό από τον οποίο πρόκειται να ξεκινήσουν οι κλάδοι μέσα από τους οποίους θα μεταφέρεται το φυσικό αέριο όχι μόνο στις γειτονικές χώρες αλλά και σε πολλές περιοχές της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας και πρώτα απ' όλα στην Ήπειρο. Είναι απόφασή μας να καλύψουμε και αυτό το αίτημα και των παραγωγικών ομάδων της Ηπείρου αλλά και των άλλων περιοχών από όπου θα διέλθει ο αγωγός αυτός ξεκινώντας από την Κομοτηνή και την Θεσσαλονίκη για να φτάσει στη Θεσποντία από όπου θα ξεκινά το υποθαλάσσιο τμήμα.